Καλημέρα στο Γιάννη Μωυσίδη, καλημέρα στον Κώστα Κακάτσο, καλημέρα στον Νικόλα Ογκίκα και στη φίλη την Ελένη Εξάρχου. Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλους όσοι παρακολουθούν την εκπομπή και βέβαια είναι η ώρα, ήρθε η ώρα και ήγηκεν η ώρα να μιλήσουμε με τον Νικόλα Κολλητά. Καλημέρα! Καλημέρα Νίκο, καλή χρονιά σε όλες και όλους να ευχηθούμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Ναι. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε με Αυστραλία. Δυστυχώς όμως δεν θα ξεκινήσουμε με το αγωνιστικό σκέλος. Θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι της πολύ σημαντικής αλληλεγγύης του ομογενειακού αθλητισμού στους πυρόπληκτους της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα Μελβούρνης, οι παίκτες της πρώτης ομάδας συμμετέχουν στην οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων, ενώ η ίδια η ομάδα καλεί τους φιλάθλους της να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της οικονομικής στήριξης και μάλιστα ανακοίνωσε ότι με κάθε νέα εγγραφή ενός παιδιού στις Ακαδημίες του Συλλόγου το 10% των χρημάτων θα διατίθεται στους πυρόπληκτους, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την ίδια στιγμή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βικτόριας, ο Πέτρος Φιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι έχουν μαζευτεί ήδη 10.000 δολάρια για τους πυρόπληκτους, ενώ τα εισιτήρια του τελικού του Community Shield στις 8 Φεβρουαρίου και του αντίστοιχου τελικού των γυναικών θα διατεθούν για τα θύματα της τεράστιας πυρκαγιάς. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε ότι, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, το ποδόσφαιρο έχει την ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους στις πολύ δύσκολες στιγμές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μάλιστα η αλληλεγγύη του ομογενειακού αθλητισμού φαίνεται στο ότι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ολόκληρου του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, ο οποίος είναι επίσης Έλληνας, ο Κρις Νίκου, ανακοίνωσε ότι η 14η και 15η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας είναι αφιερωμένη στους πληγέντες και ο ίδιος μάλιστα δήλωσε και περήφανος που βρίσκεται στη θέση να πει πως θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε σημαντικά χρήματα για όσους έχουν ανάγκη. Νικόλα μου, ενημερώθηκα ότι πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα την εκπομπή, οπότε έχουμε 1,5-2 λεπτά ακόμα. Ωραία, τρέξε ωραία, να μας πεις τα υπόλοιπα. Συνεχίζω πολύ γρήγορα λοιπόν. Ελλάδα Μελβούρνης συνεχίζει την προετοιμασία της. Ανακοίνωσε 2 μεταγραφές, τον Ιρλανδό αμυντικό Στέφαν Φόλαν και ένα νέο τερματοφύλακα, τον Πίτσε. Φόλαν, ελπίζω να μην είναι Φόλα, έτσι. Φόλα να πούμε ότι δήλωσε ότι θεωρεί ότι πηγαίνει στην Manchester United της χώρας, η οποία έχει τους περισσότερους φιλάθλους που αγαπούν και μισούν τη συγκεκριμένη ομάδα. Και ο Μέγας Αλέξανδρος συνεχίζει την προετοιμασία του με 2 φιλικά, ένα την άλλη Τετάρτη στις 7 και ένα το άλλο Σάββατο, 18 πρώτου. Συνεχίζουμε με τη ΣΥΠΑ, όπου ο Παγκύπριος κάνει μια απίστευτη πορεία, αναδείξει και πρωταθλητής χειμώνα επικρατώντας 7-1 τη Sporting. Και να πούμε ότι ο Παγκύπριος μέσα στο 2019 κατέκτησε το Cosmopolitan League, το State Cup, το Super Cup, το State National Amateur Cup και έφτασε και στα ημιτελικά του US Open 2020 και μάλιστα ο στρατής μας Τροκυριάκος δήλωσε ότι ήταν μια φανταστική χρονιά για το κλαμπ. Με τη σημερινή νίκη μας και την πρώτη θέση στη χειμερινή περίοδο αποδείξαμε ότι μέχρι τώρα είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ο προπονητής του Παγκυπρίου, ο στρατής μας Τροκυριάκος. Ακριβώς, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό αποδεικνύεται και από τους τίτλους που έχει πάρει η ομάδα, η οποία πετάει πραγματικά. Και κλείνουμε με την Ελλάδα Μονάχου, η οποία παρά το κρύο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα, συμμετέχει σε ένα τουρνουά φούτσαλ, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, αγωνίζεται τώρα με τον πρωτοαθλητή της Άνω Βαβαρίας και αν περάσει θα παίξει με τον πρωτοαθλητή της Βαβαρίας. Θα τους φάμε τους Βαβαρούς που θα πάει. Αυτά είναι, αυτά είναι. Νικόλα Κολλητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Έγινε. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, έτσι. Έγινε. Χαιρετώ. Φίλες και φίλοι, και εμείς τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πάντα μέσα από τη φιλόξενη, ορίστε τα σαρδάμ στο τέλος, συχνότητα της Ερασπορ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελίδης, η Σοφία Μαντά στον ήχο και ο Δαμιανός Νιζιάντη στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική. Γεια σας.